Απογοητευμένοι εμφανίζονται οι αγρότες από τις επερχόμενες μειώσεις στις επιδοτήσεις τους στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ. Παρά τις προθέσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος εν μέσω διαπραγματεύσεων τόνισε ότι το Υπουργείο θα δώσει μάχη στα ευρωπαϊκά πλαίσια, ώστε οι απώλειες να είναι μικρότερες από τις προτινόμενες. Κάθε αναθεώρηση της ΚΑΠ είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Και η νέα αναθεώρηση που προετοιμάζεται από την κυβέρνηση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς περιλαμβάνει νέα μείωση των κονδυλίων και των επιδοτήσεων που παίρνουν οι Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφοι με διάφορες προφάσεις, είτε λόγω του Brexit, αλλά και επειδή μεγάλο μέρος των χρημάτων που ως τώρα πήγαιναν στην ΚΑΠ θα πάνε στην κοινή εξωτερική πολιτική άμυνας και ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή θα χρηματοδοτήσουν τις επεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ σε άλλους λαούς. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει μεγάλη μείωση. Μιλάνε οι πρώτες πληροφορίες για 5%, θα είναι η μεγαλύτερη μείωση, γιατί ήδη έχουμε σε αυτήν την ΚΑΠ που ισχύει τώρα, υπάρχει μια μείωση της τάξης του 40%. Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας επανέλαβε ότι το εισόδημα των αγροτών συρρυκνώνεται διαρκώς και κάλεσε τους αγρότες να διεκδικήσουν δυναμικά το επόμενο διάστημα τα δίκαια αιτήματά τους. Θα υπάρχει δηλαδή ακόμα μεγαλύτερη δυσκολία, γιατί μειώνεται το εισόδημα των αγροτών σε μια περίοδο που ασφαλιστικές εισφορές, η φορολογιστία, τα χαράτσια μας παίρνουν το 50% του καθαρού εισοδήματός μας, το κόστος παραγωγής αυξάνει και οι τιμές έχουν πάρει την κατρακύλα. Αυτό που θα πρέπει το οργανωμένο αγροτικό κίνημα να κοιτάξει στο επόμενο διάστημα είναι να διεκδικήσει αποφασιστικά και με μαζική συμμετοχή των αγροτών και κτηνοτρόφων τα δίκαια αιτήματα επιβίωσης που έχουμε, να αναγκάσουμε την κυβέρνηση να δώσει λύσεις και να διεκδικήσουμε να μην υπάρχει καμία μείωση των επιδοτήσεων, καμία άλλη περικοπή, να μην υπάρχουν όλα αυτά που βάζουν σαν προϋποθέσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης για να δίνονται τα χρήματα και να μην υπάρχει καμία παρακράτηση των επιδοτήσεων.